Όλα μαζεμένα, Γιάννη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ. Να ξεκινήσουμε από το δικό μας το αποτέλεσμα, αν έχεις κάποιο σχόλιο. Ναι. Ναι. Θα έλεγα ότι αντικατοπτρίζει αυτή την πορεία που είδαμε, που διαμορφώθηκε ήδη από τις εκλογές του Μαΐου. Η πλειοψηφία των ανθρώπων, των πολιτών που κινούνται, θα έλεγα, στο μεσαίο χώρο, επέλεξε τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, διότι κυρίως κατ' εμέ είχε το μοναδικό σαφές και συνεκτικό κυβερνητικό φύγημα για την επόμενη μέρα για τη χώρα. Με απλά λόγια έθεσε 5 στόχους που είναι η αύξηση των πραγματικών εισοδημάτων, η ενίσχυση του ΕΣΥ, η προστασία της χώρας σε επίπεδο αμυντικό και στο κύμα το μεταναστευτικό και μια καλύτερη διαχείριση του κράτους και του δημόσιου τομέα με αξιολόγηση και νέους θεσμούς. Νομίζω αυτά ήταν αντιληπτά για ένα μεγάλο μέρος του κόσμου και εμπιστεύτηκαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη έτσι να του δώσουν μια επόμενη τετραετία στη διακυβέρνηση. Την οποία την έχει με μια σχετικά με υψηλή πλειοψηφία, δηλαδή έχει μια έδρες ασφαλείας, έναν αριθμό εδρών στη Βουλή που του δίνουν την ασφάλεια να μπορεί να κυβερνήσει. Βεβαίως το γεγονός ότι η Βουλή πλέον είναι οχτακομματική αποδυνάμωσε την πλειοψηφία, την οποία ιδανικά θα ήθελε να ήταν γύρω στο 160. Όμως αποδυναμωμένη φαίνεται πως είναι και η αξιωματική αντιπολίτευση. Εκεί πώς βλέπεις τα πράγματα να εξελίσσονται? Πιστεύω ότι θα υπάρξει μια περίοδος εσωστρέφειας. Θα υπάρξει βέβαια διαδικασίες, φαίνεται ότι θα υπάρξει κάποιο έκτακτο συνέδριο και εγώ δεν θεωρώ ότι άμεσα μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να αποχωρήσει. Θα κάνω όμως μια πρόβλεψη και θα πω ότι θεωρώ ότι στις επόμενες ευρωεκλογές θα ηγηθεί του ευρωψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ και ίσως να έχουμε μια επανάληψη της περίφημης λίστας Τσίπρα όπως έγινε τις ευρωεκλογές του 2014, ώστε να πιθανόν να ηγηθεί της Ευρωομάδας της Αριστεράς στο Ευρωκοινοβούλιο και να υπάρξει πλέον μετά, από τον Ιούνιο του 2024 και μετά, μια νέα διαδοχή, ένας νέος ηγέτης στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, επειδή γνωρίζω τις σχέσεις και τις διαρκείς δημοσιογραφικές έρευνες και επισκέψεις που κάνεις και στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο. Έρχεται από κάποια ενημέρωση off the record που έχεις ή μια έτσι, αίσθηση που αποκομίζεις μιλώντας με ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Η αίσθηση που έχω είναι ότι ενώ το άστρο του Αλέξη Τσίπρα στην Ελλάδα έχει φθαρεί αρκετά, ηγέτης, ως Ευρωπαίος, έχει ακόμη στο χώρο της αριστεράς στην Ευρώπη αρκετό πολιτικό κεφάλαιο. Παρόλη την κολοτούμπα, παρόλο το συμβιβασμό, αν θέλετε, με το διεθνές κεφάλαιο σε εισαγωγικά. Εάν αποφασίσει την μετάβασή του στην Ευρωβουλή, πιστεύω ότι 100% θα γίνει ο ηγέτης της Ευρωομάδας της Αριστεράς και μπορεί να έχει και αυτό το στίγμα του μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Εξαρτάται από τον ίδιο πώς θέλει να δρομολογήσει τις εξελίξεις από εδώ και πέρα. Μιλάμε με τον κύριο Γιάννη Κουτσομίτη, αρθρογράφο αναλυτή για ευρωπαϊκά θέματα, διευθυντής του Κάπα News. Θα ήθελες, Γιάννη, να κάνεις κάποιο σχόλιο για την οχτακομματική πλέον Βουλή. Ναι. Κυρίως τα κόμματα, αυτά τα λεγόμενα αντισυστημικά, και πώς μπορούν να επηρεάσουν την πολιτική ζωή του τόπου? Σαφέστατα είναι μια δυσάρεστη εξέλιξη και για λόγους πολιτικής αλλά και για λόγους αισθητικής. Πρόκειται για κόμματα τα περισσότερα τα οποία έχουν έναν τοξικό λόγο, έναν αντιδημοκρατικό λόγο και πιθανότατα και να έχουμε και νεοναζιστικά μορφώματα. Όμως θεωρώ ότι είναι πολύ καλύτερο αυτά τα κόμματα να είναι μέσα στη Βουλή παρά να είναι απ' έξω σε ένα σκοτεινό χώρο έξω από τους θεσμούς της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, διότι εκεί μέσα θα είναι υπόλογοι για όλες τις απόψεις, για όλες αυτές τις παράφρονες απόψεις που έχουν και θα απολογούνται και εκείνοι. Όμως δεν πρέπει οι ηγέτες των υπόλοιπων δημοκρατικών κομμάτων να τους αφήνουν σε χλωρό κλαρί. Πρέπει να είναι υπόλογοι για κάθε κίνηση, για κάθε άποψή τους, για τις σχέσεις τους πιθανών και με τη Ρωσία, όλα αυτά πρέπει να διερευνηθούν και θα έλεγα ότι καλύτερα στο φως παρά στο περιθώριο.
Ο Πάσχος ο Μανδραβέλης μας έλεγε νωρίτερα και νομίζω πως συγκλίνεται κάπως αυτό στο ότι μέσα στη Βουλή όταν θα γίνονται οι συζητήσεις κυρίως σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών τα κόμματα αυτά θα οπωσδήποτε θα πάρουν το λόγο και εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο θα απαντούν ή δεν θα απαντούν σε αυτούς οι αρχηγοί των άλλων κομμάτων. Και οι αρχηγοί των κομμάτων, θα έλεγα και οι βουλευτές κατηδίαν και οι υπουργοί. Θα γίνονται επίκαιρες ερωτήσεις, θα γίνονται συζητήσεις. Η ευθύνη των δημοκρατικών δυνάμεων μέσα στο Κοινοβούλιο πλέον είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που ήταν μέχρι τώρα. Θα πρέπει αυτός ο λόγος, ο τοξικός, ο αντιδημοκρατικός, ο λαϊκιστικός, να βρίσκει έναν πολύ σοβαρό αντίλογο και με έργα και με λόγια, αλλά και με έργα πλέον. Και εδώ είναι η μεγάλη ευθύνη της κυβέρνησης, της νέας κυβέρνησης, να αποδείξει ότι ο χώρος της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της ένταξης της χώρας στη Δύση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτός που θα οδηγήσει τη χώρα μπροστά και όχι οι σκοταδιστικές απόψεις, οι τοξικές απόψεις και η μυσαλλοδοξία. Αρκετά από αυτά τα κόμματα έχουν μπει και στη Βουλή προτάσσοντας κιόλας την καθαρή στάση τους απέναντι στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Τα περισσότερα από αυτά είναι τα λεγόμενα φιλορωσικά κόμματα. Ακόμα και τα θρησκευτικά, για να μην πω και ιδίως τα θρησκευτικά κόμματα. Πώς βλέπεις δηλαδή να εκφράζουν το λόγο αυτών στη Βουλή? Οπωσδήποτε θα λένε τη δική τους την άποψη και κατ' επέκταση θα ήθελα και το δικό σου σχόλιο για την κατάσταση του πολέμου τώρα που μπήκε σε μια καινούρια εντελώς φάση. Κοιτάξτε, ότι υπάρχει ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας που έχει τρέφει φιλορωσικά αισθήματα είναι κατανοητό. Υπάρχουν ιστορικοί δεσμοί. Να θυμίσω ακόμη από τη Μεγάλη Εκατερίνη και, και τις συμφωνίες με την Οθωμανική Αυτοκρατορία για την προστασία των Ορθοδόξων. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό που έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια στην Ουκρανία και όχι μόνο από το τελευταίο 1,5 χρόνο αλλά και από το 2014 είναι μια σαφής παραβίαση όλων των όρων του διεθνούς δικαίου, mm-hmm. του δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουν γίνει μαζικές δολοφονίες, εγκλήματα πολέμου, όλα αυτά δεν μπορεί κανείς να τα παραβλέπει αυτή τη στιγμή. Αυτοί οι άνθρωποι προφανώς εκκινούνται από κάποια άλλα κίνητρα, έχουν ίσως και κάποια συμφέροντα και οικονομικά. Θεωρώ ότι πρέπει όλα αυτά να διερευνηθούν. Ακούμε για κάποιες σχέσεις με μονές του Αγίου Όρους και άδειλους πόρους που έρχονται από διάφορα ιδρύματα ρωσικά. Όλα αυτά νομίζω πρέπει να διερευνηθούν και να έχουν έναν σοβαρό δημοκρατικό αντίλογο από τα κόμματα του λεγόμενου δημοκρατικού τόξου. Μάλιστα. Η τελευταία ερώτηση έχει να κάνει με το γενικότερο πολιτικό κλίμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πώς βλέπετε, κύριε Κουτσουμίτη, να εξελίσσεται αυτός ο πόλεμος τώρα σε αυτή τη φάση? Θα πλησιάζουμε έστω λίγο προς ένα τούνελ που θα μας βγάλει στο τέλος αυτού του πολέμου? Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε και η Ευρώπη πού στέκεται σε αυτό? Πέρα από αυτό το πολύ περίεργο περιστατικό του στρατιωτικού κινήματος των μισθοφόρων Βάγκνερ, το οποίο ακόμη αφήνει πάρα πολλά ερωτηματικά για τα κίνητρα και την τελική κατάληξη αυτής της υπόθεσης, την οποία θα τη δούμε σε εξέλιξη ακόμη, δεν νομίζω ότι έχει τελειώσει ακόμα αυτή η υπόθεση. Mm-hmm. Το σίγουρο βέβαια είναι ότι έχει τρωθεί πολύ σημαντικά και το γόητρο του κυρίου Πούτιν, αλλά και η εικόνα της συγκρότησης του ρωσικού κράτους ως ένα σοβαρό κράτος το οποίο ελέγχει τις ένοπλες δυνάμεις του. Είδαμε με πόση ευκολία οι δυνάμεις των Βάγκνερ κατέλαβαν μια πόλη ολόκληρη, στρατηγία και ετοιμάζονταν να κάνουν επέλαση στη Μόσχα σαν την επέλαση που έκανε ο Χίτλερ το 1941-1942. Λοιπόν, από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτό που πρέπει να δούμε είναι τι θα γίνει στο πεδίο την Ουκρανία. Δυστυχώς η αντεπίθεση που έχει εξαπολύσει η Ουκρανία δεν πηγαίνει τόσο καλά όσο θα θέλαμε. Είναι γεγονός ότι οι Ρώσοι έχουν δημιουργήσει πολύ ισχυρά αμυντικά συστήματα. Τα αμυντικά συστήματα της Ουκρανίας και τα δυτικά οπλικά συστήματα δεν έχουν ακόμη πλήρως ενταχθεί μέσα. Δεν έχουν εκπαιδευτεί ακόμη οι πιλότοι σε F-16, δεν έχουν παραδοθεί τα όπλα και οπότε δεν ξέρουμε ακόμη σε ποιο βαθμό μπορεί να γίνει ανακατάληψη εδαφών. Εκεί πιστεύω θα κριθεί και το σε ποιο σημείο θα αρχίσουν
ενδεχομένως κάποιες διαπραγματεύσεις. Όσο όμως περνά ο καιρός και όσο δεν προχωράμε σε μια ουσιαστική ανατροπή του status quo των τετελεσμένων που έχει επιφέρει η Ρωσία μέσα στην επικράτεια της Ουκρανίας, θεωρώ ότι δεν έχουμε ακόμη ένα φως στο τούνελ για να πούμε ότι κάπου μπορούμε να δούμε μια διαφορετική εξέλιξη. Ήταν θετική μένη η παρουσία των αφρικανικών ηγετών, των αφρικανών ηγετών στη Μόσχα και η πίεση προς τον Πούτιν να λήξει ο πόλεμος, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι αρκετό, διότι βλέπουμε πόσο αλληλοσυγκρουόμενες δυνάμεις υπάρχουν μέσα στη Ρωσία για την πορεία του πολέμου. Και το χειρότερο ήταν οι εφιάλτες που μας ξύπνησαν πριν τρεις μέρες για την πορεία, για την κατάσταση των πυρηνικών όπλων της Ρωσίας και για το σε ποια χέρια μπορούν κάποια στιγμή, ανά πάσα στιγμή και ώρα, να πέσουν αυτά τα πυρηνικά όπλα. Είναι ένας πραγματικός εφιάλτης. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουτσομίτη, για την συμβουλή στην εκπομπή σήμερα. Καλή εβδομάδα. Θα έχουμε ευκαιρίες να τα ξαναπούμε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και σε εσάς.